Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, θεωρητικό, αλλά διανθισμένο με παραδείγματα. Ε, Τι τελευταίε δύο μέρε ανέβηκαν δύο θεωρητικά vlogs. Το ένα ήταν για τον τριγωνισμό σε μια τοξική οικογένεια και το άλλο για τον αποδιοπομπέο τράγο και το παιδί μια οικογένεια που γίνεται ξυλαστήριο θύμα. Χάρηκα που το αρκετοί από εσά βρήκατε ανάπαυση σε αυτά τα βίντεο και μου στείλατε email πολύ ενθαρρυντικά που λένε ότι για παράδειγμα έχω δει όλη μου τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου, τώρα κάνουν νόημα όλα όσα βιώνω και όλα όσα σκέφτομαι. Χαίρομαι να υπάρχουν τέτοια βίντεο τα οποία να αποτελούν breakthrough λέγεται στα αγγλικά, να είναι έτσι αφυπνιστικά ε, στα ελληνικά, να είναι βίντεο το οποίο άμα τα να σε βοηθήσουν να πας πιο πέρα, να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου, τον εαυτό σου και να νιώσεις καλύτερα στον αγώνα σου, το πνευματικό και το ψυχικό και φυσικά ότι δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη. Λοιπόν, <coughs> μια φίλη ε, μου έχει γράψει βλέποντας το βίντεο από διπομπέως τράγος, μου γράφει «Καλησπέρα κυρία Θέκλα, μόλις απαντήσατε στην ερώτηση που μου τρεβελίζει το μυαλό, γιατί μου φέρθηκε έτσι η οικογένειά μου, πλέον είναι σαν να μην υπάρχω. Κλαίω από την ώρα που είδα το βίντεο». Τα μετά το βίντεο από Δηπομπαιος τράγος το οποίο ε, βγήκε για πρώτη φορά στο κανάλι μας την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022. Το πρώτο mail που σας είχα στείλει ζήτησα να μην το κάνετε βίντεο. Συγγνώμη γι' αυτό. Δεν είχα καταλάβει ότι η δική μου ιστορία θα βοηθούσε κι άλλους ανθρώπους. Και θέλω να σου πω ότι γι' αυτό τον ανασφαλή κομπλεξικό και χωριάτη που σου είχα πει στο προηγούμενο mail, ένιωθα πως η καρδιά μου φτερούγιζε. Χτυπούσε σαν τρελή. Ένιωθα απίστευτη ερωτική έλξη όπω δεν ένιωσα ποτέ για τον άντρα που είχα παντρευτεί. Νιώθω ακόμα πολύ άνετα με αυτόν τον τύπο, σαν να τον ξέρω χρόνια και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, αλλά όχι, δεν έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Και δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Και μου λέει: Γράψτε μου τυχόν σχόλια σα. Και τη έγραψα: Είναι ψυχοπαθολογική έλξη αυτό που περιγράφει. Θα κάνω σχετικά βίντεο από Διαπομπέο Στράου και ψυχοπαθολογική έλξη. Λοιπόν έχουμε διαρωτηθεί πολύ συχνά σε αυτό το κανάλι γιατί κάποιοι άνθρωποι πέφτουμε στην παγίδα να γινόμαστε θύματα κακοποιητικών συντρόφων, θύματα παραμελητικών άρκησων, θύματα του κάθε νός κομπλεξικού και της κάθε μιας κομπλεξικιάς, για να χρησιμοποιήσω ορολογίες slang της κοινή γλώσσας και όχι της ψυχολογίας, ο οποίος θα βρεθεί στο δρόμο μας. Γιατί ρε παιδί μου, Άμα κοιτάμε πίσω στην ιστορία μας, την ερωτική, πολλοί από εμάς, να βλέπουμε ότι κάναμε σχέσεις και γάμους με κρυφονάρκησους, με ανθρώπους που δεν μας αγαπούσαν και ήταν ξεκάθαρο αλλά δεν μπορούσαμε να το δούμε και ίσως να το είδαμε εκ των υστέρων. Και γιατί ρε παιδί μου, να έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου, να είμαι από τράγος τράγο τη οικογένεια μου, να μην με παραδέχονται στην οικογένεια μου, να με βγάζουν τρελό, να με βγάζουν τρελή, να με, το παιδί στο οποίο να προβάλλουν όλα του τα αποθυμένα και γιατί να μην τα καταφέρνω τουλάχιστον στην προσωπική μου ζωή να έχω αγάπη. Γιατί, γιατί επειδή όταν είσαι ο αποδιοπομπαίος τράγος της οικογένειας σου γίνεται τέτοια ψυχολογική ζημιά που νιώθεις ψυχοπαθολογική έλξη για ανθρώπους κακοποιητικούς, κακοποιητικούς όπως ήταν η οικογένειά σου που σε έχει που σε είχε και σε έχει ω εξελαστήριο θύμα. Το είπαμε πολλέ φορέ εδώ στα βίντεο, θα το ξαναπώ και σήμερα. Ο τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε, τα βιώματα που έχουμε από την κοιλιά της μάνα μας, στην βρεφική μα ηλικία, στην υπιακή ηλικία, στην παιδική ηλικία, στη σχολική ηλικία, στην εφηβεία, όλα αυτά διαμορφώνουν τον τρόπο που μαθαίνουμε πως συνδεόμαστε. Εάν μεγαλώσαμε με αγάπη, αποδοχή και ασφαλή δεσμό, θα μπορούμε να συνδεόμαστε με ασφάλεια και να νιώθουμε καλά μόνο όταν είμαστε με έναν σύντροφο ο οποίος να είναι αγαπητικός, στορικικός και να μας δίνει συναισθηματική ασφάλεια. Αν όμως έχουμε μεγαλώσει ως από τράγι, αν έβγαζε η οικογένεια μας όλα τα αποθυμένα της, τα αποθυμένα τους επάνω μας, τότε δυστυχώς, νιώθουμε τρελό έρωτα για οποιονδήποτε μαλάκα, κομπλεξικό άνδρα ή γυναίκα βρεθεί στο δρόμο μας. Έτσι εξηγείται η ψυχοπαθολογική έλξη. Τι σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη? Σημαίνει ξαφνικός έρωτας, έντονος έρωτας, έρωτας από την πρώτη ματιά, love at first sight το λένε οι Εγγλέζοι, κεραυνοβόλος έρωτας, Δηλαδή, προτού γνωρίσει κάποιον άνθρωπο, προτού τον βιώσει, προτού αρχίσει να φλερτάρεις μαζί του, να μιλά μαζί του, να γνωρίζει την προσωπικότητα του, τον χαρακτήρα του, να δει τι, τι καπνό φουμάρει και αν φουμάρει παρόμοιο καπνό με το δικό σου. Αυτά τα λέω μεταφορικά. Να δει αν είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να είναι κατάλληλο για να συνδέσει τη ζωή σου μαζί του. Προτού τον γνωρίσει, νιώθει μια έντονη έλξη, παθαίνει κόλλημα. Και λες πώς είναι κεραυνοβόλος έρωτας. Είναι μαγικό αυτό. Το μπανταστέρια; είναι ε, ένδειξη ότι θα πάνε καλά. Όχι. Είναι ένδειξη ότι αυτός που έχει γνωρίσει και κεραυνοβολήθηκες μαζί του, αυτή που έχει γνωρίσει και κεραυνοβολήθηκες μαζί της, είναι το Jackpot. Είχε δηλαδή όλα τα κακά που είχε η οικογένεια σου, η μάνα σου, ο πατέρας σου και όλοι όσοι σου έκαναν bullying σε ολόκληρη σου τη ζωή ψυχοπαθολογική έλξη είναι αυτό. Να ερωτευόμαστε αυτόματα ανθρώπους, τους οποίους δεν γνωρίζουμε επειδή το υποσυνείδητο μας σκανάρει κατευθείαν έναν καινούριο άνθρωπο και εντοπίζει την όποια ψυχοπαθολογία. Και όσο πιο αδούλευτοι είμαστε, τόσο πιο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η έλξη αυτή που νιώθουμε είναι ψυχοπαθολογική. Και όσο πιο αδούλευτοι είμαστε, τόσο πιο λίγο παρατηρούμε τον εαυτό μας και τόσο πιο λίγο ξέρουμε τις αντιδράσεις μας. Τα λέω αδούλευτοι, ενώ αδούλευτη ψυχικά. Όσο λιγότερο ψυχοεκπαιδευμένοι και λιγότερο ψυχοθεραπευμένοι είμαστε. Θέλω να πω ότι η ψυχοπαθολογική έλξη είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όλα τα παιδιά, τα ενήλικα πλέον παιδιά που έχουν υπάρξει και συνεχίζουν να υπάρχουν από διοπομπέ ή τράγοι τη τους μας ελκύουν οι προβληματικές καταστάσεις, ότι δεν είναι απλώς μόδα που νομίζουν κάποια, είναι μόδα τα κακά παιδιά και στις κοπέλες αρέσουν τα κακά παιδιά, είναι μόδα να μας τραβάει κάποιος ο οποίος είναι το φτήμα κόλλημα, ότι μας φτύνει κάποιος και εμείς κολλάμε. Όχι, είναι ψυχοπαθολογική έλξη. Μα τραβάει ο άλλο γιατί έχει αυτή τη ψυχοπαθολογία που, θα, που ταιριάζει με τη δικιά μα. Είμαστε θύματα, γνωρίσαμε θήτη. Είμαστε θήτη, γνωρίσαμε θύμα, γι' αυτό και το τόσο έντονο. Θα σας διαβάσω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ. Λοιπόν, μια φίλη η οποία μου είχε γράψει πριν μερικές μέρες και της απάντησα αυτή η σχέση που μου περιγράφεις, ε, ο τρόπος με τον οποίο ο πρώην σου συμπεριφερόταν μου θυμίζει παραμελητικό να μου γράφει απόψε μετά από το βίντεο με τον αποδιοπομπαίο Τράγο. Ε, Έκατσα, είδα πολλά από τα βίντεο σου. Θυμήθηκα όλη τη σχέση από την αρχή και σοκαρίστηκα. Επίση, φοβήθηκα. Αλλά όχι, δεν θα αφήσω το φόβο να με κυριεύσει. Μπράβο, έτσι. Όταν μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τον αρκισισμό, είναι φυσικό να φοβόμαστε, αλλά δεν θα αφήσουμε το φόβο να μα κυριεύσει, επειδή ακριβώ όσα περισσότερα ξέρουμε, τόσο πιο εύκολα θα γλιτώσουμε και τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα στο παρόν και στο μέλλον. Επίση είδα ότι όχι μόνο ο πρώην σύντροφο αλλά και ο πρώην σύζυγο μου είχε ναρκιστικά στοιχεία. Γενικά προβληματικέ προσωπικότητες είχα δίπλα μου. Τι έλκυα λογικά επειδή δεν είχα καλή ιδέα με τον, για τον εαυτό μου. Ένα από δύο έχει τη χειρότερη ιδέα για τον εαυτό του, γιατί συνέχεια του λένε μη μιλά. Μην ανοίγει το στόμα σου. Καλύτερα να τρως παρά να μιλά, μου έλεγε μια κοπέλα. Ότι τη έλεγαν α, στο οικογενειακό τη περιβάλλον. Όταν ανοίγει το στόμα τη και έλεγε αλήθειε. Τη έλεγαν εσύ να μην μιλά. Καλύτερα να τρως παρά να μιλά. Δηλαδή ταυτόχρονα και την έφυγαν επειδή μιλούσε και την έφυγαν και για το σωματικό τη βάρο. Πλέον άρχισα να με αγαπώ πιο πολύ. Θεωρώ όμω ότι μόλι αρχίζω να μην παίρνω καλά και του ζητώ να χωρίσουμε. Λέω κάπου με αγαπώ, μια και δεν θέλω να κακοπερνάω. Είναι μία ένδειξη ότι εξελισσόμαστε αυτοί. Είναι μία ένδειξη ότι καλυτερεύουμε και αγαπούμε περισσότερο τον εαυτό μα, όσο λιγότερο καιρό παραμένουμε σε κακοποιητικέ σχέσει. Γιατί με ρωτάτε συχνά, Πώ θεραπεύετε η συνεξάρτηση, Ποια είναι τα στάδια, θεραπε... στάδια θεραπεία τη συνεξάρτηση στην αρχή δεν έχει ιδέα ότι έχει συνεξάρτηση. Δεν έχει ιδέα ότι είσαι ένα πρόσωπο που ήσουν από διαπομπέο τράγο από την οικογένεια σου και μεγάλωσε έχοντα χαμηλή αυτοεκτίμηση, πιστεύοντα ότι είσαι άσχημο, άσχημη, παχή, παχιά, κοντό, κοντή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ότι είσαι παλιοχαρακτήρα και ότι κανεί δεν θα σε αγαπήσει. Εδώ να κάνω έτσι μία, μία μικρή παρένθεση. Ε, με... Με ρωτούσε ένα φίλο μου σήμερα, μιλούσαμε μηνύματα και μου λέει: Βρε, μου λέει, πώ άντεξε, μου λέει, και στον πρώτο σου γάμο και στο δεύτερο σου γάμο. Πώ άντεξε τι καταστάσει. Του λέω: Στον πρώτο μου γάμο ήμουν χαζή και αφιλή. Στο δεύτερο μου γάμο ήμουν απελπισμένη. Και μου γράφει: Στον πρώτο σου γάμο δεν το ήξερε ότι ήσουν έξυπνη. Και έκανε κλικ μέσα στο μυαλό μου και συνειδητοποίησα ότι. Ό,τι σου ήμουν έφηβο και νεαρή ενήλικα, ζήτησα πολύ μικρή παντρεύτηκα, Στα 20 αρμονιέ, στα 21 παντρεύτηκα και στα 26, χωρίς φυσικά. Είχα μέσα στο μυαλό μου τα λόγια τη μάνα μου, η οποία μου έλεγε Ποιο θα σε πάρει τόσο παχιά, τάχα ότι ήμουν παχιά και δεν θα με έπαιρνε κανεί. Παιδιά, σημειώστε ότι τώρα είμαι 85 κιλά και πάνω, δεν ξέρω πόσο πάνω από το 85. τελευταία φορά που ζυγίστηκα ήμουν 85 και έχω το ίδιο ύψο που είχα τότε που ήμουν 63 κιλά. Δηλαδή τώρα είμαι και 22 κιλά περισσότερα από σήμερα τότε και ήμουν πολύ παχιά. Επίση μου έλεγε έτσι όπω μιλά και, και, και ό,τι σκέφτεσαι ανοίγει το στόμα σου και το λες Ποιο θα σε πάρει. Και επίση μου έλεγε έτσι όπω γελά: Ποιο θα σε πάρει. Και έτσι είπα: που είσαι, Ποιο θα σε πάρει. Αυτά τα λόγια έχουν προβληματική διάσταση σε πολλά επίπεδα. Το, το, το πιο σοβαρό επίπεδο είναι το ότι πρέπει κάποιο να θέλει να σε πάρει. Ότι πρέπει να είσαι αυτό που λέμε στην αρκόγα μησάμπλε, ότι δεν θα έχει αξία αν δεν θέλει κάποιο να σε πάρει, να σε παντρευτεί ενού, αλλά στι μέρε μα το λέμε και αλλιώ το να σε πάρει. Το δεύτερο, το τι σχήμα έχει το σώμα μου και τι μέγεθο έχει ο ποπό μου και πώς, 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 τι, τι size ρούχα, τι νούμερο ρούχα φοράω, τι σχέση έχει με το αν είμαι αγαπητό πρόσωπο ή όχι. Καμία σχέση, απολύτω. Επειδή οι άνθρωποι έρχονται σε όλα τα μεγέθη και υπάρχουν άνθρωποι που του αρέσουν οι γυναίκε οι αδυνατούλε, έχει που του αρέσουν οι γυναίκε οι οποίε ε, έχουν ένα ε, μέτριο βάρο και μέτριο... Ε, δεν είναι ούτε αδύνατε ούτε γεμάτε, έχει που του αρέσουν οι γεματούλε, έχει που του αρέσουν οι παραγεματούλε, έχει που του αρέσουν και οι χοντρούλε κλπ. κλπ. Όπω και για του άντρε. Έχει κοπέλε που του αρέσουν πολύ οι άντρε οι οποίοι είναι γυμνασμένοι του γυμναστήριου φέτε. Έχει που του αρέσουν οι άνδρες που είναι ψηλόλιγμοί, Έχει τους αρέ... που του αρέσουν οι άνδρες που είναι ψηλοί και χοντροί. Έχει που του αρέσουν οι άνδρες που είναι κοντοί και παχουλοί. Έ, όλα τα νούμερα παίζουν. Η ερωτική έλξη όσον αφορά στο σωματικό επίπεδο δεν είναι για όλου τα ίδια. Δηλαδή, αν και θέλουμε, δεν θέλουμε να μας θέλουν για όλα τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που υπάρχουν στον πλανήτη. Έναν θέλουμε να μας θέλει που να το θέλουμε και εμείς μίαν. Οπότε, τι μας νοιάζει αν το σωματικό μας βάρος είναι πολύ χαμηλό ή πολύ υψηλό ή αν ο χαρακτήρας μας αρέσει σε λίγους ή σε πολλούς. Σημασία έχει εμεί να είμαστε καλά με τον εαυτό μα, να αγαπάμε τον εαυτό μα και να μπορούμε όταν θα γνωρίσουμε έναν καινούριο άνθρωπο να τον γνωρίσουμε εκείνον τον άνθρωπο και να επιλέξουμε αν θα είμαστε μαζί του επειδή είναι αξιόλογο άνθρωπο. Όχι επειδή μα παίρνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Άρα για ποιο πει τράγει, ερχόμαστε με μια χαμηλή αυτοκτίμηση, εξαιρετικά χαμηλή στα τάρταρα. Οπότε αν μα θέλει κάποιο, θεωρούμε ότι μα έχει κάνει τεράστια χάρη που μα θέλει. Και δεν κοιτάμε τίποτα ούτε αν ταιριάζουμε, ούτε αν είμαστε στο ίδιο επίπεδο σκέψη, αν έχουμε παρόμοιε αρχέ και αξίε, αν έχουμε συμβατότητα. Εγώ προσωπικά σα έχω ξανά, είμαι ανθολόγιο ατέρια στο σχέσιο. Χωρί να σημαίνει ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή και οι σύντροφοι που είχα δεν ήταν καλή και εγώ να το θύμα και αυτή ήταν η θήτη. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Εννοώ ότι δεν έκανα επιλογέ με βάση το ποια ήμουνα εγώ και το τι. Θέλω εγώ πραγματικά στη ζωή μου, αλλά έκανε επιλογέ με βάση ψυχοπαθολογική έξι και αν ήμουν επιθυμητή. Είπαμε αυτό θα το σταματήσουμε, θα το κόψουμε όλοι μα. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν, άμα είσαι υποδομπαίο τράγος, έχει τη χειρότερη ιδέα για τον εαυτό σου και έτσι διαλέγεις ανθρώπου που δεν ταιριάζεται. Πάμε παρακάτω να δούμε πώ το έκανε η φιλενάδα. Αυτό. <coughs> <coughs> Λέει τη Σέλκια, λέει τι ναρκιστικέ προσωπικότητε, λογικά επειδή εγώ δεν είχα καλή ιδέα για τον εαυτό μου. Έχω αγάπη και συμπόνια, υπομονή γαϊδάρου και να δώσω ευκαιρίε, αλλά κάπου υπάρχει και όριο. Αργό να φτάσω, αλλά τουλάχιστον το κάνω. Όσο θεραπεύεται η συνεξάρτηση, βάζουμε το όριο ακόμα πιο νωρί. Στην αρχή βάζουμε το όριο, ξέρω εγώ, στου 6 μήνε μια σχέση ξυπνάμε και λέμε δεν αντέχω άλλο, φεύγω. Μετά το βάζουμε στους τρει μήνες, μετά το βάζουμε στον ένα μήνα, μετά το βάζουμε στη μια εβδομάδα. Μέχρι εκείνη τη σωτήρια στιγμή που θα το βάζουμε από το πρώτο ραντεβού ή και πριν από το πρώτο ραντεβού, το όριο. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας μας ελκύει ίσως ψυχοπαθολογικά και ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να προχωρήσουμε στο να δημιουργήσουμε σχέση μαζί του επειδή θα ταιριάξουν οι παθολογίες μας. Τώρα λοιπόν που πήρα απόσταση από τη σχέση αυτή την τελευταία, είδα ότι μου είχε δώσει πολλά στοιχεία αναρκησισμού, όπως σας διαβάσουμε λοιπόν τα στοιχεία αναρκησισμού που της είχε δώσει αυτός ο τύπος για τον οποίο είχε ψυχοπαθολογική έλξη. Καφιόταν πολύ για το σώμα που είχε στην ηλικία του, μου έδειχνε οι μαθητέ του πώ έγιναν και με ρώταγε για θα του πρόσεχα κλπ. Θέλουν συνεχώ επιβεβαίωση η ενάρκηση. Λένε: Κοίτα, τι ωραίο σώμα έχω. κοίτα, κοίτα, κοίτα. Είμαι σε αυτά τα χρόνια και έχω πολύ καλύτερο σώμα από του άλλου που είναι στην ίδια ηλικία μαζί μου θα έβγαινε στι λέει με κάποιον από του συμμαθητέ μου που έχουν μπάκα, που έχουν κοιλιά, ξέρω εγώ και εγώ είμαι γυμνασμένο. Πόσο τυχερή είμαι, μου λέγε και τι λένε οι φίλοι του για το πόσο πολύ με αγαπά εμένα και το παιδί μου. Μπαρούφε τελικά, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Αυτή τη profession of love, το να, το να λέει κάποιο την αγάπη του, να τη λέει συνέχεια αγαπώ, σ αγαπώ, σ αγαπώ και να λέει όλοι βλέπουν ότι σε αγαπώ και είσαι πολύ τυχερή που εγώ αυτό ο σπουδαίο άνθρωπο σε αγαπώ. Είμαι σίγουρη πλέον ότι έπαιζε και με άλλε. Εδώ μου τα έλεγε ότι τα έκανε μέσα στο γάμο του σε μένα θα σταμάταγε. Απορώ ότι τυφλώθηκα. Από συνεξάρτηση τυφλώθηκε, αγάπη μου, γι' αυτό. σω έπρεπε να γίνει ώστε να μάθω πια για μένα και να με προστατεύω και να με αγαπώ πιο πολύ. Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά βάζουμε τελεία. Συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Δουλεύουμε πάνω στο πρόβλημά μα. Και δεν είναι ανάγκη να πάρουμε και άλλα μαθήματα, και άλλα μαθήματα μέσα από παθήματα. Εντάξει shit happens, μπορεί να συμβεί ανα πάσα στιγμή, αλλά είπαμε όσο πιο νωρί φύγουμε τόσο το καλύτερο. Γενικά πολύ ψέμα τελικά και λόγια που ήξερε ότι ήθελα να ακούσω για αγάπη μεγάλες και λοιπά, απόδειξη δεν έκανε τίποτα από όσα έλεγε πράξη, ούτε καν πήγε στον κόπο να σταθεί απέναντί μου να μου πει ότι φεύγει, τόσο δηλώσει ήταν όταν τα χωρίσαμε. Είναι αυτό το future faking των αρκησιστών. Στο μέλλον θα. Όταν περάσει αυτό θα. Θα και θα και θα και θα. Απορώ με μένα και τελικά καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλη αυτή η υπερέκθεση στα social και γενικά έξω τα βγαίναμε που εκδήλωνε θαυμασμό και λατρεία μπροστά σε άλλου δεν ήταν τίποτα πέρα από δική του διαφήμιση. Να το ανεβάσω τι μετοχέ. Γενικά έλεγε πω ζηλεύουν κάποιε να ξέρει για το πόσο σ' αγαπώ. Μάλιστα, είναι πολύ σπουδαία αγάπη μου και έχει και γυναίκε που ζηλεύουν για το πόσο πολύ σ' αγαπώ. Έκανε εξαφανίσει λοιπόν και μούτρα χωρί λόγο. Μου έλεγε δεν φταίσαι εσύ, απλώς δεν είχα διάθεση. Και όταν του ερχόταν η διάθεση έπρεπε να το δεχτώ χωρίς εξήγηση. <coughs> Τελικά καμία ουσιαστική επικοινωνία. Απορώ τι ασφάλεια νόμιζω ότι ένιωθα. Ένιωθε την ασφάλεια που νιώθει ο κάθε συνεξαρτώμενο, ο οποίο θεωρεί ότι επειδή έχω σχέση είμαι ασφαλή. Σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Αυτό που λέγει η μάνα μου, ποιο θα σε πάρει. Άμα σε πάρει κάποιο, είσαι ασφαλή. Ψευδέστηση ασφάλεια είναι αυτή. Όχι ουσιαστική Αίσθηση. Τελικά, ενώ το ένστικτό μου στην αρχή έλεγε μακριά, δεν το άκουσα. Έτσι είναι. Το ένστικτό μας στην αρχή μας λέει μακριά, αλλά εμείς λέμε όχι, αφού νιώθω αυτή την έντονη έλξη. Πώς μου το είχε, μου το πει μια κοπέλα χθε, λέει, γνωρίζω αυτό τον άντρα, έχει μια πολύ σκοτεινή ενέργεια, έτσι μου το περιέγραψε. Ήταν έτσι σκοτεινό, πολύ φαινόταν κακό άνθρωπο. Και έλεγα: Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον απο... Απο... αποφεύγω. Πρέπει να μην έχω επαφέ μαζί του. Απ' τη μια σκεφτόμουν αυτό, δηλαδή τον κάτι νστιχτή στην προειδοποίησή Και απ' την άλλη θα μια ανεξήγητη, τρομερή έλξη προ αυτόν, σαν αρρώστια. Αυτή είναι ακριβώ η ψυχοπαθολογική έλξη. Αλλά επειδή και αυτή η κοπέλα που μου λέγε χθε ότι ένιωθε αυτή τη σκοτεινή έλξη και το φόβο ταυτόχρονα, αλλά την έλξη ή τον συνεξαρτόμενη, ήταν συνεξαρτόμενη φάση, γι' αυτό προχώρησε. <συσχυσί> Γράφει ξανά, οι φίλοι δεν πειράζει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι, επειδή είμαστε από δύο πέμπτη τράγοι, επειδή έχουμε χαμηλή εκτίμηση, ε, έχουμε ψυχοπαθολογική έλξη από κακοποιητέ και γινόμαστε συνεξαρτώμενοι μαζί του και βασανιζόμαστε. Γι' αυτό αυτός είναι ο λόγο. Οπότε, άμα το εντοπίσουμε ότι έχουμε τέτοιο πρόβλημα, πάμε και το λύνουμε. Πώ το λύνουμε, Με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία. Θα συστήσω ξανά ένα βιβλίο για το οποίο μιλάω συχνά τελευταίο, το βιβλίο της Neil Avery, αφού είναι τόσο υπέροχο, εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, είναι και μεταφρασμένο στα ελληνικά. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, όπου υπάρχει αθέατη κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση δηλαδή και θέλει να ξεφύγει. Πάντως τώρα νιώθω πιο δυνατή. Μέσα από την απάντησή σου και τα βίντεο σου νιώθω Τώρα διαβάζω και το βιβλίο του Σκοτ Πέκ Ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο. Μέχει συγκλονίσει και πιστεύω θα με βοηθήσει και με το παιδί μου στο να βοηθήσω το παιδί μου όσο μπορώ. Είμαι λοιπόν καλή, δοτική, με υπομονή και έχω πολύ αγάπη να δώσω. Αλλά όταν εντοπίζω ότι αρχίζω και δεν περνάω καλά, θέλω να ξεκαθαρίσω και παλεύω όσο χρειαστεί πριν το κόψω. Γενικά θέλω να είμαι ειλικρινή όσο και να πονά. Λοιπόν. Δεν δείχνουμε υπομονή στον κάθε κακοποιητή. Άπαξ και συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε κακοποιητική σχέση. Άπαξ και συνειδητοποιήσουμε ότι είχαμε ψυχοπαθολογική έλξη με έναν άνθρωπο ο οποίο μα συμπεριφέρεται με παρόμοιου τρόπου όπως μα συμπεριφέρονταν οι γονεί μα και η οικογένεια μα που μα είχαν κάνει από διπομπέ του τράγου. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Δεν δίνουμε χρόνο. Και αν δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να φύγουμε κατευθείαν, ξεκινάμε ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθούμε και μετά να φύγουμε. Εντάξει, μιλάμε τώρα για σχέσει στι οποίε υπάρχει ψυχική αθέατη κακοποίηση. Αν υπάρχει σωματική κακοποίηση, στην Κύπρο αριθμό. Εθνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια είναι το 1440, στην Ελλάδα είναι το 15900 και σε αν ζείτε σε κάποια άλλη χώρα ψάξτε να βρείτε τον εθνικό αριθμό για τη βία στην οικογένεια, τηλεφωνήστε και ζητήστε αμέσω βοήθεια φιλοξενία σε κάποιο καταφύγιο για κακοποιημένε γυναίκε κλπ. Δωρεάν παροχή ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική που δίνουν αυτά τα κέντρα, τα εθνικά κέντρα για την αντιμετώπιση τη βία και γενικότερα. Ζητάμε βοήθεια. Ζητάμε βοήθεια και πρέπει επιτέλους, θα κλείσουμε αυτό, πρέπει επιτέλους η αποδιοπομπή τράγη. Που ήμασταν ο τελευταίος και ο πιο κλωτσοκοπημένο άνθρωπος της οικογένειας, που βάζαμε τον εαυτό μας πάντα τελευταίο από γιατί μας έβαζαν τελευταίο από πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο και να αρχίσουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Να μην δίνουμε ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια, ούτε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη ευκαιρία στον κάθε μαλάκα και στην κάθε που μας κακοποιεί που μας βρήκε εύκολα θύματα γιατί μας είχαν προετοιμασμένους οι γονείς μας και το οικογενειακό μας περιβάλλον. Που μας έλεγα μια ζωή έχεις πρόβλημα εσύ. Μας μου κάναμε ψυχοθεραπεία, μας κορόιδευα μου ψάχναμε να, μάθουμε για την ψυχολογία. Μας έλεγα θα τρελαθείς με αυτά που διαβάζεις. Με αυτά που διαβάζεις θα καταστραφείς που σημαίνει θα ανοίξουν τα μάτια σου και δεν θα μπορούμε πλέον να σε κακοποιούμε. Αυτό το βίντεο το σημερινό έρχεται σε τάκι με το χθεσινό για τον αποδιοπέμπαιο τράγω, το οποίο θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτό, αυτού, και αν κάποιο δεν έχει δει το βίντεο για τον αποδιοπέμπαιο τράγω, να το δει αυτό σήμερα και να πάει στην περιγραφή του βίντεο να βρει το link για τον αποδιοπέμπαιο τράγο, να το δει και εκείνο και να τα κάνει set. Ξαναλέω, εάν έχουμε μεγαλώσει σε μια οικογένεια που μας είχαν αποδιοπομπέους τράγους, εξυλαστήρια θύματα, που έβγαζαν τα ψυχολογικά τους και τα ψυχοκολικά τους όλοι πάνω μας, Καταλήγουμε μεγαλώνοντα να έχουμε πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Καταλήγουμε να μην αγαπούμε επαρκώ τον εαυτό μα. Να βάζουμε πάντα τον εαυτό μα τελευταίο, όπω μα έβαζε και η οικογένειά μα. Και όταν γνωρίσουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν τι δυνατότητε και έχουν τα προσόντα και έχουν τα φόντα για να μα κακοποιήσουν όπω μα κακοποιούσαν στην οικογένειά μα, του ερωτευόμαστε αυτόματα. Νιώθουμε μια έντονη ψυχοπαθολογική έλξη και μπαίνουμε να φάμε τα μούτρα μα σε μια κακοποιητική σχέση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Θεραπεύεται το να είναι κάποιο από διαπομπέο τράγο. Ναι, θεραπεύεται. Πώ θεραπεύεται, Με ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπική προσπάθεια. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο για πρώτη φορά, αν βλέπετε αυτό το βίντεο και είναι το πρώτο βίντεο που βλέπετε από το κανάλι μα, ε, το κανάλι, το όνομα μου είναι Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, συγγραφέα και έχω αυτό το κανάλι στο YouTube, στο οποίο θέλω να είναι μια ασφαλής ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα για ανθρώπους που θέλουν να μαθαίνουν και να εξελίσσουν τον εαυτό τους. Έλα στο κανάλι μας, κάνε εγγραφή, πάτησε like στο βίντεο, αν σου άρεσε. Και έλα στο κανάλι μας, ακόμη και στον τομέα των σχολείων, στηρίζουμε ο ένας τον άλλο και προσπαθούμε να εξελιχτούμε και να ξεπεράσουμε τα κομπλεξιλίκια μας, να ξεπεράσουμε τα τραύματα μας, να ξεπεράσουμε τις ταμπέλες που μας έχουν αποδώσει μεγαλώνοντας, να αγαπήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας, να αρχίσουμε να βάζουμε τον εαυτό μας πρώτο, που έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Ο κάθε φυσιολογικός και υγιής άνθρωπος φροντίζει πρώτα τη δική του ψυχική ευημερία και όχι τον άλλον. Και αν είμαστε από δύο τράγοι, να γίνουμε να γίνουμε εξηγιασμένες προσωπικότητες που να μην δεχόμαστε κανένας να βγάζει τα αποθυμένα του πάνω μας και κανένας να μας πει ότι δεν θα μας πάρει κανένας γιατί είμαστε άσχημοι, δεν θα μας πάρει κανένας γιατί έχουμε παλιό χαρακτήρα και θα μας πάρει κανένας για οποιοδήποτε ηλίθιο λόγο. Και δεν θέλουμε να μας πάρει και κανένας, εμείς θέλουμε να πάρουμε στο τέλος της ημέρα. Εμείς θα πάρουμε. Εγώ θα διαλέξω ποιον άνθρωπο θα πάρω. Εάν συναντήσω κάποιον άνθρωπο αξιόλογο, έναν άνθρωπο που να είναι μια ολοκληρωμένη και υγιής προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που να είναι ικανός να αγαπήσει και μου αρέσει και όλος αυτός ο άνθρωπος και του αρέσω κι εγώ, ναι θα επιλέξω να τον πάρω, δεν θα καθίσω εγώ να γίνομαι όπως μου λέγε η μάνα μου, η γιαγιά μου, ο θειό μου, η θιά μου για να περιμένω να μου κάνει τη μεγάλη χάρη να με πάρει κάποιο κι άμα μας πάρουν όλα τελείως αν νιώθουμε μια ψεύτικη ασφάλεια. Α, περιμένετε, ξέχασα. Του γράφει εδώ πέρα. Χωρίς να το καταλάβω άρχισα να με προσέχω μετά που τον χώρισα και, χα... και να με χαϊδεύω. Άφησα πίσω τα παραπονάκια για τους γονείς μου κλπ. Του Τους συγχώρησα και κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται πλέον να μας στιγώνουμε και να δικαιολογούμε ότι έγινε έγινε από εδώ και κάτω τι γίνεται. Που τελικά με όσα ακούω είμαι τυχερή. Έχω καλούς γονείς, μας έδειχναν την αγάπη με υλικά αγαθά πιο πολύ, αλλά έτσι έμαθαν κι αυτοί. Εδώ είναι το πιο σοβαρό σου πρόβλημα. Εδώ είναι το πιο σοβαρό σου πρόβλημα και αν συνεχίσεις να πιστεύεις αυτό το πράγμα ότι καλή ήταν οι γονείς σου που σου έδειχναν την αγάπη τους μόνο με υλικά αγαθά επειδή έτσι έμαθαν και δεν συνειδητοποιείς ότι η παραμέληση ψυχική ή συναισθηματική που έχεις δεχθεί από τους γονείς σου σε έχει καταντήσει να ελκύεσαι από τον κάθε παραμιλητικό να έρκει σου. Α, δεν το συνειδητοποιεί αυτό το πράγμα. Και αν λε, δεν πειράζει, για το καλό έγινε και αυτή η κακοποιητική σχέση, κάποιο λόγο έχει να συμβεί. Α πάω παρακάτω και α συγχωρέσω του γονεί μου, και α μην έχω παραπονάκια από του γονεί μου. Υπάρχουν και χειρότερα, θα την ξαναπάθει. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε, για να ξυπνήσεις και να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ένας αποδιοπομπέος τράγος, για το οποίο ευθύνονται οι γονείς σου φυσικά. Και ότι χρειάζεται να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς και ότι να κουκουλώνεις το πρόβλημα που έχεις δεχθεί από την οικογένεια, το οποίο σε έχει καταντήσει τώρα να σε ελκύουν οι νάρκησοι, δεν θα σε βοηθήσει ποτέ να θεραπευτείς και δεν θα σε βοηθήσει ποτέ να έχεις μια υγιή έλξη. Αν συνεχίσεις με αυτό το σκεπτικό, πάλι ψυχοπαθολογικέ έλξει θα έχει. Ή θα είσαι μόνη σου και δεν θα έχει σύντροφο και θα συντροφεύει του γονεί σου, που ίσω και αυτό είναι ο σκοπό των γονιών, να μειώνουμε το παιδί μα, να μην νιώθει καλά με τον εαυτό του, να μένει μόνο του και να μα κομμάει. Ή αν θα επιδιώξει να κάνει μια άλλη σχέση χωρί να ψυχοθεραπευτεί και χωρί να επαναστατήσει εναντίον των γονιών σου και χωρί να καταλάβει πόσο κακό σου έχουν κάνει, αντί να του δικαιολογεί, δεν θα αλλάξει το μοτίβο. Δεν λέω να μην συγχωρούμε του γονεί μα, αλλά για να συγχωρήσουμε του γονεί μα πρέπει να οριμάσουμε πρώτα. Πρέπει να επαναστατήσουμε εναντίον του, πρέπει να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά για να ξεπεράσουμε την όποια ρετσινιά και την όποια ταμπέλα έχουμε και την όποια ψυχολογική, παθολογική κατάσταση έχουμε μπει, είτε ω τριγωνοποιημένα παιδιά, είτε ω αποειδοποιημένοι τράγοι, και να λύσουμε στη ρίζα τα προβλήματά μα. Θέλει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Και όλοι θέλουμε όσοι υπήρξαμε τριγωνοποιημένοι από δύο πεμπέ τράγοι και όσοι δίνουμε ρεσιτάλ συνεξάρτηση. Δεν ξέρω αν έκανε νόημα αυτό το βίντεο. Είναι έτσι λίγο κομμάτι-κομμάτι, γιατί προσπάθησα να μην διαβάσω όλα τα mail, αλλά η βασική. Το, η βασική ιδέα είναι όταν είσαι από το πεμπέο όταν έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που δεν σου το έχει δώσει την αγάπη, την αποδοχή και την ασφάλεια που δικαιούται κάθε παιδί, όταν σε είχαν για κάλαθο των ψυχολογικών του σκουπιδιών, όταν προέβαλαν πάνω του όλη σου την τοξικότητα, εσύ μεγαλώνοντα θα έχει ψυχοπαθολογική έλξη, θα ερωτεύεσαι τον κάθε ένα, ο οποίο θα ξαναπέξει το ίδιο εργάκι που έπαιξαν και οι γονεί σου. Και δεν δικαιολογούμε του γονεί. Επαναστατούμε απέναντι στη γονική εξουσία, το κάνουμε αυτό στη ψυχοθεραπεία. Ένα εξαιρετικό βιβλίο είναι το βιβλίο τη Dr. Susan Forward, Τοξικοί γονή, το οποίο το έχουμε διαβάσει και στη συμμετοχή. Πολύ ωραίο βιβλίο για να το διαβάσετε. Στο οποίο εξηγεί όλα τα στάδια που μπορεί κάποιο να ξεπεράσει τη ψυχοπαθολογική κληρονομιά που του έχει δώσει η όποια τοξικότητα το γονέο. Γιατί και η ψυχική και η συναισθηματική παραμέληση τοξικότητα είναι. Και πώ μπορεί κάποιο να απελευθερωθεί από αυτό. Δεν απελευθερώνεσαι από το ψυχολογικά που σου έχει προκαλέσει ένα μεγάλομα μεγάλωμα παραμελητικό, τοξικό και κακοποιητικό με το να τα συγχωρέσει και να τα βάλεις κάτω από το χαλί και να τα κάνεις μήνυμα και να πεις δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, τίποτα, έχει χειρότερα. Όχι, τα ξεπερνά όταν τα και όταν τα αντιμετωπίσει θαραλέα διαμέσου της ψυχοθεραπείας και όταν μέσα σου, μέσα σου ξεπεράσεις τη ζημιά που σου έχουν κάνει και δεν ξεπερνά τη ζημιά που σου έχει κάνει ο κακοποιητή σου με το να τον δικαιολογεί και να λε: Δεν πειράζει, άλλη μια τοξική σχέση. Είχε κάποιο λόγο να συμβεί. Ναι, είχε λόγο να συμβεί. Συνέβη και επειδή έχει πρόβλημα. Και εσύ και εγώ και ο καθένα. Συνέβη και επειδή ακόμη νιώθει από το υπομπέο τράγο. Συνέβη και επειδή δεν αγαπά τον εαυτό σου. Συνέβη και επειδή ακόμη πιστεύει στι μαλακίε που σου λέγανε οι γονεί σου πω είσαι και γι' αυτό σε τραβάει ο καθένα που θα σου πει το ίδιο. Οπότε υπάρχει λόγο που συμβαίνει. Έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Και δεν είναι ανάγκη να ξανασυμβεί. Μπορεί να πας να επιλύσει το ψυχολογικό πρόβλημα. Να, να ακού συνεχώ τα βίντεο που έχουμε εδώ πέρα για τη συνεξάρτηση, να διαβάσει τα βιβλία που συστήνουμε και να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Και εσύ και όλοι μα, όπω κάνουμε όλοι μα, και καλά κρασιά. Και κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε ένα σημείο. Που δεν θα μα ελκύει καθόλου οτιδήποτε ψυχοπαθολικό και θα το βρίσκουμε εντελώ βαρετό. Όταν συμβεί αυτό, αλληλούια. Τότε πλέον. <laughs> σημαίνει ότι έχουμε φτάσει στο τέλο τη αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση. Αλλά είπαμε και το να χωρίζει στου έξι μήνε και στου τρει μήνε και στον ένα μήνα και στο δεύτερο τρίτο ραντεβού, πρόοδο είναι. Τα φίλιά μου.